σας καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Περίμενε να τα λέμε. Ναι. Σήμερα μας φιλοξενεί εδώ η Βιενούλα και ο Γιώργος στο Ράτζο με τα άλογα. Και τώρα που ξεκινάνε την καινούργια σεζόν και ήρθαμε να κάνουμε μαζί μια μελόπιτα για να γλυκαθεί η σεζόν. Βιενούλα, καλημέρα. Και ο Γιώργος κάπου εκεί κάθεται. Καλημέρα σας. Η φίλη μας, η Βιενούλα. Και ξεκινάμε. Ναι, ξεκινάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα κάνουμε την μελόπιτα, το παραδοσιακό γλυκό, το μικονιάτικο. Το οποίο πιστεύω ότι είναι το καλύτερο. Ξεκινάμε με το φύλλο. Σιγά σιγά, λίγο μπλε αλεύρι. Βάλαμε το μισό. Μισό. Και άπο. Και άπο. Και λίγο άπο. Λίγο αλάτι. Λίγο ηλιέλαιο. Μισό ποτήρι περίπου. Και νεράκι χλιαρό. Thank you.
μου άρχισα. Έλα, Ειρήνη, και εσύ να δοκιμάσεις. Τέλειο. Πολύ ωραίο. Αυτό έλειπε να μην είναι ωραίο. Λοιπόν, το αφήνω με. Ξεκινάμε τη ζύμη. Το επόμενο βιντεάκι μας θα είναι τα λαζαράκια. Δεν είναι μικονιάτικο παραδοσιακό γλυκό ή τσουρεκάκι. Είναι από τη Σμύρνη. Και το φέρανε στην Ελλάδα. Εδώ στη Μύκονο δεν συνηθιζότανε, δεν κάνανε οι γονείς μας, ούτε οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες. Το μάθαμε στα πρόσφατα τώρα χρόνια από τους φούρνους. Τα κάνανε φούρνοι. Και συνεχίζεται και στα σχολεία, κάνουν και στα σχολεία. Για να μαθαίνουν τα παιδιά την παράδοση και τα ήθη και τα έθιμα. Θα κάνουν σήμερα στο σχολείο και ο Παναγιώτης έχει δώσει σήμα στα άλλα παιδιά, στους φίλους του, να μην κάνουν λαζαράκια, να κάνουν άλλα σχήματα. Καταλάβατε τι. Καταλάβατε τι έχει να γίνει.
ζυμάρι να, να βάλει χυμό πορτοκαλιού αντί νερό, λίγο ξύσμα από το πορτοκάλι, ένα αυγό και μία κουταλιά βούτυρο. Γίνεται πιο νόστιμο, του ταιριάζει το φίλο περισσότερο. Περίμενε. Το βάλα. Περίμενε να το χαρακώσω, να το τρυπήσω. Κοιτάτε, γύρω-γύρω, πυρουνιές. Κάνω και εδώ πυρουνιές, θα το κάνω. Τέτοιο, σκόνη. Για να μην φουσκώνει. Φούσκωσε τώρα. Έτσι καλό είναι. Έτοιμο. Τι είναι αυτό? Λίγο λαδάκι από πάνω το βάζω, με λίγο. Λίγο. Ωραία. Γενούλα έτοιμο, βάλτε στο φούρνο σε 180. Πάνω κάτω και αν φουσκώσει λίγο θα το τρυπήσουμε από πάνω. Θα το δούμε. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Για πάμε. Έτοιμη, Γιώργο, έτοιμη. Και αυτός που την κόβει θα δοκιμάσει πρώτος. Αφρός. Μπράβο. Πολύ ωραία, Βγενούλα. Είναι ζεστή και κόβεται λίγο με ζόρι. Ναι, θέλει να κρυώσει. Θέλει από κάτω αυτό να το βάλουμε εδώ.
βασικά. Έχουμε και τους δοκιμαστές. Ναι, δοκιμάζομαι τώρα όλοι. Ωραίο. Να βλέπετε, δεν κόβεται. Είναι και ακόμα. Είναι τώρα ζεστή. Ναι. Γι' αυτό. Λέω άμα να την αφήναμε λίγο, θα είμαστε εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Θα πας στην παρέα ναι. Και θα κόψουμε όσα κομμάτια χρειάζονται. Ναι. Τα άλλο θα τα αφήσουμε. Τέσσερα. Για νουρα μου θα τα αφήσουμε να το κόψεις μετά. Ναι. Γιατί θα το χαλάσουμε. Πότε θα το σε λιγότερο. Η κόρη μου. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, Αλέκο, μου δοκίμαζε. Πρόσχε και, να το δω και να το δείξω. Κύριε Πέτρο, δοκιμάστε κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Για τον χρόνο, καλό Πάσχα. Να είστε καλά. Ό,τι μπορεί θα το κάνει και ό,τι άλλο χρειάζεσαι θα βουλέσαι μέσα. Ωραία, Αλέκο. Εντάξει, από ποιος είναι δύο θέσεις. Εντάξει, περίμενα. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πάντα στο γύρο. Γεια. Δοκίμασε κι εσύ. Θα δοκιμάσω. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Έλα Γιώργη. Λιώνει. Καίει. Καίει. Καλή. Πολύ καλή. Μπράβο. Πολύ καλή. Γεια σου αδερφέ. Γεια σου Αλέκο. Γεια σου Αλέκο. Γεια σου φιλαράκι μου καλό. Πολύ ωραία. Αλέκο δεν σ' ακούω. Γεια σας κορίτσια ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι αλλά το ταψί θα μείνει εδώ. Φυσικά. Ρένα ακούσιο. Και τον μισό Γιώργο. Ένα, σε σένα απευθύνομαι. Καταστατική. Τέλεια. Ωραία ψημένη. Πετυχημένη η δόση. Τέλεια. Να είναι πάντα γλυκαμένη. Τέλεια. Μπράβο, πολύ τέλεια. Ωραία. Ποίημα. Υπέροχη. Μπράβο. Πού τρώμε το πιρούνι. Πρωτευουσιάνα, εδώ κυρία. Εμείς. Γεια στα χέρια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσένα.